επιμελήσουμε. Να ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν όλους για την παρουσία σας εδώ και να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά για την πολύτιμη βοήθεια στο έργο μας έτσι, ως Περιφερειακή Αρχή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνείτε σωστά, ουσιαστικά και στοχευμένο, το έργο κάθε Περιφερειακής Αρχής, είτε είναι διαδικτυακά, είτε είναι μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από εσάς τους ίδιους. Για μένα σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί φιλοξενούμε έτσι σε μια πρώτη συνάντηση εργασίας και γνωριμίας δύο πολύ καλές φίλες, δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, δύο πολύ ουσιαστικούς συνεργάτες του Περιφερειάρχη μας, του Απόστολου του Τζιτζικώστα, που πρέπει και δημοσίως εδώ όλοι μας να του δώσουμε τα εύσημα και τα συγχαρητήρια για καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, για ακόμη μια φορά ομόφωνο ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών Ευρώπης. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και για μας εδώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φυσικά πρώτα για τη χώρα μας και για την περιφερειά μας, γιατί ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος παίρνει έναν ακόμη θόκο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθηθούμε ακόμη περισσότερο. Ξεκινώντας λοιπόν από τα θερμά συγχαρητήρια, να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και εγώ προσωπικά σαν αντιπεριφερειάρχης Πιερίας για την τιμητική θέση που μου έδινε μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη μας και της απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για να είμαι αντιπρόεδρος στην αντίστοιχη Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΝΠΕ. Επιτροπές που πρέπει να γνωρίζετε, όλες έχουν προέδρους αντίστοιχους αντιπεριφερειάρχες και αντιπροέδρους πρόσωπα μέσα από την αυτοδιοίκηση, μέσα από το δεύτερο βαθμό. Για μένα ήταν ιδιαίτερη τιμή, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια ότι επενδύουμε σαν περιφερειακή ενότητα πάρα πολύ στον πολιτισμό. Και αυτό φυσικά, και ξεκινώ από τα δεξιά, μέσα από ένα κέντρο πολιτισμού που είχε ξεκινήσει σαν κέντρο πολιτισμού Θεσσαλονίκης και μετά από βούληση όλων των οργάνων της περιφέρειας και του κόσμου έγινε κέντρο πολιτισμού της ΚΚΜΗ. Έχω την τιμή λοιπόν και είναι από δεξιά μου η πρόεδρος του κέντρου πολιτισμού. Εγώ υπήρξα ένα μικρό χρονικό διάστημα, ένα μεσοδιάστημα. Η κυρία Μικονίου θα σας πει όλο ακριβώς την ιστορική διαδρομή του Κέντρου Πολιτισμού, αλλά το πιο σημαντικό είναι το παραγωγικό έργο, το πολιτιστικό και πολιτισμικό έργο που δίνεται μέσα από το Κέντρο Πολιτισμού, όχι μόνο σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ευρύτερα στην περιφέρεια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και εξ αριστερών μου είναι μια πολύ αγαπητή φίλη, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα, τον γνώριζα, τον άκουγα, αλλά δεν έτυχε να τον γνωρίζω ιδιαζώσεις, είναι η τομεάρχης πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΟΝ, την οποία γνωρίζετε κι εσείς όλοι, είναι η κυρία Κατερίνα Υπεριστέρη, που δίνει με τον δικό της τρόπο έτσι ένα λιθαράκι πολύ σημαντικό μέσα από την εμπειρία της σε αυτό που λέγεται πολιτισμός. Να δώσω λίγο το λόγο και στις δύο κυρίες και να πούμε μετά ορισμένα πράγματα σαν εισήγηση. Αγαπητή Φιλιάνα, με πολύ χαρά σε δεχόμαστε στην Πιερία και σαν κοινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Σοφία, την αγαπητή φίλη, την κυρία Μαυρίδου, η οποία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, δύσκολα καθήκοντα, το Κέντρο Πολιτισμού χρειάστηκε πριν από 5 χρόνια να το επανασυστήσουμε στον κόσμο, να κάνουμε ένα πραγματικό restart. Το βρήκαμε πολύ χρεωμένο, το βρήκαμε με πολλά και δύσκολα προβλήματα μπροστά του. Με τη βοήθεια λοιπόν όλων και με τη δική της τη βοήθεια και την εκτιμώ ιδιαίτερα, ξεκίνησε μια πολύ όμορφη πορεία, καταρχήν λύνοντας τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν και ξεκινώντας διάφορες δράσεις σε διάφορους τομείς, προσπαθώντας και να αγκαλιάσουμε το σύνολο πλέον της περιφέρειάς μας, αλλά δημιουργώντας και θεσμικά νέα δρόμενα, τα οποία νομίζω ότι θα ήρθαν για να μείνουν και για τα οποία θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Να κάνω και ένα χαιρετισμό. Αγαπητή η
κυρία Περιστέρη, να σας καλωσορίσουμε και να σας ακούσουν. Καλημέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Είναι χαρά μου πάντα όταν είμαι με ανθρώπους που νοιάζουν για τον πολιτισμό, είτε είναι για την αρχαιολογία, είτε για την τέχνη, είτε για το θέατρο, για τη μουσική, για όλα. Νομίζω η ελληνική κουλτούρα έχει τόσα στοιχεία που μπορεί να πάει μπροστά την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Και είναι χαρά μας βέβαια που ο Απόστολος ο Ιδζικώστης, όπως είπε και η φίλη η Αντιπεριφερειάρχης, είναι σε αυτό το πόστο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και ίσως έτσι μπορούμε να πάμε τον πολιτισμό πιο μπροστά, να βάλουμε πιο ψηλούς στόχους, να δουλέψουμε ακόμη πιο πολύ και να κάνουμε ακόμη πιο ωραία πράγματα. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα να γίνουν για την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα για τους τουρίστες, για το σουβλάκι, για τις θάλασσες, για τα ωραία ξενοδοχεία. Είναι και αυτά. Αλλά πιο βαθιά είναι ο πολιτισμός αυτού του τόπου, που νομίζω είμαστε από τους σπάνιους λαούς που έχουμε τέτοιο σημαντικό πολιτισμό και το έχουμε δείξει σε όλους τους τομείς. Εγώ αρχαιολόγος είμαι, ξεκινώ από τα αρχαιολογικά, αλλά από εκεί και πέρα η τέχνη κάθε εποχή επαναλαμβάνεται, είτε είναι μουσική, είτε είναι ζωγραφική, γλυπτική. Έχουμε τόσα και τόσα που μπορούμε να αναπτύξουμε και να προβάλλουμε σε ένα τόπο. Χαίρομαι και πάλι που είμαι μαζί σας και εύχομαι να βοηθάτε πάντα στον τομέα πολιτισμού.